επιθυμούμεν όπως εκφράσομεν ειλικρινής ευχαριστίας επί τη εδώ παρουσία πάντων ημών. Η ευκαιρία μιας ελευθέρας συζητήσεως με θυμών αποτελεί δι' ημάς και τιμή και χαρά. Θα ήμεθα με το λίγον. Θα ήμεθα με το λίγον εις την διάθεση ημών και δια τας ιασδήποτε ερωτήσεις σας. Επιτρέπτε ημίν μόνον, όπως διευκρινίσομεν εκ προημίου ορισμένας προϋποθέσεις, πληρεστέρας κατανοήσεως των όσων δυνάμεθα να εκφράσομεν. Μη αναμένετε παροιμών αποφάνσεις αυθεντίας. Μη εκδέχεστε ημάς ως εγγυητήν ακριβίας θεολογικών θέσεων και κανόνων ηθικής δεοντολογίας. Εν τη παραδόση της αδιαιρέτου Εκκλησίας, την οποίαν το Οικουμενικόν Πατριαρχείον θέλει να συνεχίζει και να διακονεί, μόνη αυθεντία την χάνει η εμπειρία του ευχαριστιακού σώματος των πιστών. Εμπειρία του κοινού τρόπου της υπάρξεως, τον οποίον ευαγγελίζεται η Εκκλησία. Τρόπου, ο οποίος δεν γνωρίζει περιορισμών χώρου, χρόνου, φθοράς και θανάτου. Την ζωτικήν ταύτην λειτουργίαν διακονεί ο Επίσκοπος, πατήρ της ζωής της ενεργουμένης εν τη αγαπητική κοινότητη. Και την εμπειρία της κοινότητος εκπροσωπεί και μεταφέρει ο Σάκης ως αξιωματούχος της Εκκλησίας ομιλεί. Υπάρχουν βεβαίως όρια διατυπώσεως της εκκλησιαστικής εμπειρίας, εκπεφρασμένα υπό συνόδων, εις τας οποίας οι επίσκοποι δεν εκπροσωπούν ατομικά σε αυτόν απόψεις, αλλά κομίζουν την διαχρονική μαρτυρία της Εκκλησίας, την εντεστοπικές ευχαριστιακές συνάξεση βιουμένη και η διαβάθμιση των επισκοπικών ευθυνών δια της ιεραρχήσεως των επισκοπών εις Μητροπόλης και Πατριαρχία δεν αναιρεί την ζωτική προτεραιότητα της λαϊκής εμπειρίας. Από του Πρεσβυγενούς Οικουμενικού Πατριαρχείου διακονούμεν την κατά την Οικουμένη Ενότητα των Ορθοδόξων Επισκοπών, την καθόλου διακόσμηση και τελεταρχίαν εκφράσεως και συνοχής της καθολικής ευχαριστιακής εμπειρίας. Συγχωρήσατε παρακαλούμεν τας διευκρινήσεις ταύτας, αλλά εις πάντα διάλογον την χάνει νομίζομεν απαραίτητος η διασάφησης του γλωσσικού κώδικος, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί. Θέλουμε λοιπόν να επιμείνουμε εκ προημίου ότι ευρισκόμεθα ενώπιον ημών ουχή ή να εκπροσωπήσουμε την αυθεντίαν ιδεολογικών θέσεων, μεταφυσικών δογμάτων, διατομικήν ψυχολογικήν χρήσην των πολλών, ούτε την αυθεντίαν ηθικής δεοντολογίας ωφελημοθυρικών σκοπιμοτήτων. Η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία δεν υποκαθιστά την προσωπική άθληση πνευματικής ενηλικιώσεως των πιστών αυτής, παρέχουσα ετοίμους απαντήσεις εις κρίσιμα υπαρξιακά και ηθικά διλήμματα κάθε εποχής. Θα απαντήσομεν εις τας ερωτήσεις ημών επιχειρούντες να διερμηνεύσομεν την εμπειρία του εκκλησιαστικού σώματος, εμπειρία διαχρονικήν, μαρτυρουμένην υπό των Αγίων και σοφών της Εκκλησίας διδασκάλων. Μέτρα παρέχει εις ημάς η εμπειρία αυτή, δια των οποίων με ελευθερία και ευθύνη ανταποκρίνονται οι πιστοί εντός των πλαισίων των διαπροσωπικών σχέσεων κοινωνίας και ζωής εν το ευχαριστιακό σώματι. Την αιμονήν ταύτην των Ορθοδόξων ουχή εις αφηρημένας ιδεολογικάς θέσης ή εις ηθικάς συνταγάς, αλλά εις των ρεαλισμών μεταβολής του τρόπου της υπάρξεως, θεωρούμεν ως την δυναμικήν και άκρος επίκαιρον σήμερον προσφοράν ημών. Εν το κενό υπαρκτικού νοήματος, όπερ κατά ταλαιπωρή των σύγχρονων άνθρωπων,
εις το ανερμήνευτον ένιγμα του θανάτου, η ορθόδοξος εκκλησιαστική εμπειρία αντιτάσσει το συγκεκριμένο γεγονός της ευχαριστιακής κοινωνίας των πιστών. Εκεί η ζωή κοινωνείται ως τροφή, ως λόγος, ως τέχνη, ως δραματουργία. Ασκείται ο άνθρωπος εις το να αντλεί ύπαρξην και ζωήν ουχή εκ της θνητής βιολογικής αυτού φύσεως, αλλά εκ της αγαπητικής κοινωνίας. Να μετάσχει του τρόπου της όντως ζωής, η οποία είναι η τριαδική κοινωνία των θείων προσώπων. Το είναι ταυτιζόμενον μετά της αγάπης. Προλαμβάνομεν το ερώτημά σας. Η προτεραιότης αυτή του στόχου υπαρκτικής μεταβολής του ανθρώπου δεν εγκαταλείπει αβοήθητον των σύγχρονων ιδίως άνθρωπων εντός της δίνης των προβλημάτων οικονομίας, πολιτικής, κοινωνικών θεσμών, διεθνών σχέσεων, οικολογικών καταστροφών. Επιτρέψατε ημίν όπως επιμείνομεν, έστω και εν μέσω ακραίων δυσχεριών, αισθανόμεθα η Ορθόδοξη ότι πρωτεύει ο σεβασμός της ελευθερίας του ανθρώπου, ότι δεν δικαιούμεθα να τον ποδηγετόμεν με νομικάς εντολάς και σχηματικάς οδηγίας, να τον θεωρώμεν νήπιον, να υποκαθιστόμεν τας ευθύνας αυτού. Εξάλλου, η κοινωνική πρόοδος και η λύση των προβλημάτων ουδέποτε προκύπτει εξ ιδεολογικών επιταγών, ως και η δραματική εμπειρία του αιώνος τούτου μαρτυρεί. Η κοινωνική δυναμική, ήτις θα επιφέρει την πρόοδον, γεννάται όταν αλλάζει η νοηματοδότηση των σχέσεων του ανθρώπου προς την υλικήν πραγματικότητα και μετά των συνανθρώπων του. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως έχει αποδηθεί εις αγώνα δια το οικολογικόν επιπαραδείγματι πρόβλημα, εμμένων εις την ανάγκη αλλαγής της κοσμολογικής ημών αντιλήψεως. Μόνον όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίσομεν την φύση, όπως αντιμετωπίζομεν το προσωπικόν δημιούργημα καλλιτέχνου, εν το οποίο διασώζεται ο λόγος της ετερότητος του δημιουργού αυτού, μόνον τότε μπορεί να μεταβληθεί η σημερινή καταστροφική παράχρηση της φύσεως υπό του ανθρώπου. Μόνον όταν η υλική πραγματικότητα αντιμετωπιστεί όχι ως χρηστικόν αντικείμενον, αλλά ως πράγμα, πεπραγμένον ποίημα ενός προσωπικού δημιουργού. Κατακλείοντες την μακράν ταύτην εισαγωγήν επιθυμούμεν όπως εκφράσομεν την βαθυτά την ημών χαράν και συγκίνησιν, δια το γεγονός ότι ευρισκόμεθα εν την πόλη του Στρασβούργου, έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ημείς από της Αποστολικής Επισκοπής του Πρωτοκλήτου Ανδρέου, δεν λησμονούμεν ότι φέρουμεν τον τίτλο του Επισκόπου της Νέας Ρώμης, ομού μετά της Πρεσβυτέρας, δηλαδή της Παλαιάς Ρώμης, διακονούμεν ανά τους αιώνας την ενιαίαν πολιτιστικήν βάση της Ευρώπης, η οποία παρά την δυναμικήν των έντες παραδόσεις διαφορών, εξακολουθεί να συγκροτείται δια της νοηματοδοτήσεως του ανθρωπίνου βίου υπό του χριστιανικού Ευαγγελίου. Η κοινή συμβολή ημών Παλαιάς και Νέας Ρώμης εις την ευρωπαϊκήν ενοποίησιν, πιστεύουμε ότι οφείλει να ενεργοποιηθεί ενώπιον της προκλήσεως των καιρών. Πάντοτε δια της ταπεινής διακονίας των πνευματικών αναγκών του ανθρώπου, απειλαγμένη εκ της στήρας νοησιαρχίας του παρελθόντος, του πατερναλιστικού ηθικισμού και των εξουσιαστικών ιδεολογημάτων, να αρθρώσομεν λόγων πιστικών περί της ενημήν ελπίδος, λόγων εμπειρίας ζωής κατά νικώσεις των θάνατων. Σας ευχαριστούμε. Εάν επιτρέπετε, θέλουμε να επιστρέψουμε και να υπομνήσουμε τα όσα είπαμε προλίγων ωρών στην επίσημον ομιλία νημών ενώπιον της ολομελίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επαναλαμβάνοντας δια μίαν ακόμη φοράν το πόσον μεγάλην τιμήν και υπερηφάνειαν αισθάνθημεν, διότι μας εδόθη μία τιάφτη ευκαιρία. Η Ορθοδοξία ευρίσκεται εις τα θεμέλια της χριστιανικής Ευρώπης. Δεν έρχεται ως ένα ξένον στοιχείον να προσθεθεί εκ των υστέρων και να προσφέρει την συμβολή της. Εάν επιτρέπεται η έκφραση, έχει δικαιώματα επί της Ευρώπης από αιώνων πολλών, τουλάχιστον από τότε που απέστειλε το Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως τους Έλληνας, Θεσσαλονικής, Αυταδέλφους, Ιεραποστόλους, Κύριλλον και Μεθόδιον, για να εκχριστιανίσουν τους αδελφούς Σλάβους, προχιλίων ετών και πλέον. Είναι αληθές ότι ο δυτικός χριστιανισμός προσέφερε πολλά και εις την Ευρώπη και γενικότερον εις όλην την ανθρωπότητα. Αλλά δια να ενθυμηθόμεν μίαν ευαγγελική αγιογραφική έκφραση, «έτι εν αυτό λείπει», κατά το «έτι εν συλλείπει». Και αυτό το ελείπον καλείται να το προσφέρει η Ορθοδοξία με τον αδαπάνη των θησαυρών της πνευματικότητός της, με την κοινωνική διδασκαλία της, με τους νηπτικούς πατέρας, τους οποίους ανεφέρομεν, με την εμπειρική θεολογία της, με τα συνόδους, και είναι εύκαιρο να υπομνήσουμε ότι και 7 σύνοδοι της αδιαιρέτου χριστιανικής εκκλησίας έλαβαν χώραν εις την περιοχή της δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εις την Ανατολή. Εκτιμόμεν βαθύτατα την επιγραμματική έκφραση της αυτού αγιότητος του Πάπα Ιωάννου Παύλου του Δευτέρου, ότι ο χριστιανισμός καλείται σήμερον υπερ ποτέ και άλλοτε να αναπνεύσει με τους δύο πνεύμονας. Δηλαδή η Ανατολή και η Δύσης, η χριστιανική Ανατολή και η χριστιανική Δύσης, άλληλο συμπληρούνται, άλληλο εμπλουτίζονται. Θα είναι μονομερής η προσφορά του χριστιανισμού εάν περιοριστεί εις τον ένα μόνον πνεύμονα, εις το εν μόνον σκέλος. Εκφράζομαι την ικανοποίησή μας, διότι η αυτού αγιώτης ο Πάπας συνειδητοποιεί πλήρως αυτήν την ανάγκη της αλληλοσυμπληρώσεως και όπως γνωρίζετε ασφαλώς, όλος προσφάτως εκάλεσε την ημετέραν μετριότητα να προσφέρουμε τους πνευματικούς λόγους, τους οποίους την προσευχή, την οποία θα απίφθινε επί τη Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών, κατά την λιτάνευση του Σταυρού γύρω από το Κολοσσέον, και ακόμη να προσθέσουμε ότι η αυτού αγιώτης μας προσεκάλεσε να δεχθόμεν, να συντάξομεν από κοινού ένα μήνυμα προς τον κόσμο δια των θεσμών της οικογενείας, επειδή όπως γνωρίζετε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει ανακηρύξει το έτος τούτο ως έτος της οικογενείας. Και είναι αυτονόητον ότι με τα χαράς και προθήμως απεδέχθημεν την πρόταση της αυτού αγιότητος του αδελφού Πάπα Ιωάννου Παύλου του Δευτέρου, διότι πιστεύουμε ότι έχουμε να δώσουμε μία κοινή μαρτυρία περί της ιερότητος του θεσμού της οικογενείας προς τον σύγχρονον κόσμο, εάν θέλετε των χριστιανικών και των μη χριστιανικών. Ίσως και οι μη χριστιανοί, οι άνθρωποι καλής θελήσεως,
θα δεχθούν έστω και εν μέρη το μήνυμα ημών αμφωτέρων. Και για να κατακλείσομεν, τονίζομεν ότι αισθανόμεθα ότι έχομεν και δικαίωμα και χρέος και καθήκον να προσφέρομεν την εμπειρία, την πνευματική εμπειρία, την εκκλησιαστική εμπειρία, την εκκλησιολογική εμπειρία της καθημάς Ανατολής δια την οικοδόμηση της Ηνωμένης Ευρώπης επί υγιών βάσεων, όχι μονομερών, επί υγιών βάσεων, ώστε το οικοδόμημα αυτό να ξεπερνά και να υπερβαίνει κατά πολύ την πολιτική και την οικονομική ενοποίηση, εις την οποία δυστυχώς μερικοί αποβλέπουν, εις την οποία δυστυχώς μερικοί περιορίζουν την ενότητα της Ευρώπης, ενώ αυτή πρέπει να αρθεί εις πολύ υψηλότερα και πνευματικότερα επίπεδα. Wir haben eine weitere Frage von der Kollegin des griechischen Fernsehens, Emi Papadopoulou. Παναγιώτατε, πρόσφατα το Οικουμενικό Πατριαρχείο δέχεται πολλαπλές και έντονες απειλές από μερίδα φανατικών Ισλαμιστών στην Κωνσταντινούπολη. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί μια περαιτέρω ένταση του οξυμένου κλίματος που υπάρχει σήμερα? Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς, διότι εθίξατε ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει άμεσα. Είναι αληθές ότι κατά τα τελευταίας δημοτικάς εκλογάς στην Τουρκία παρατηρήθη μία έξαρση των Ισλαμιστών και του κόμματος εις το οποίο ανήκουν, του κόμματος της Ευημερίας, όπως λέγεται. Και είναι επίσης αληθές και δεν έχουμε δικαίωμα να το αρνηθόμεν ή να το αγνοήσομεν ότι τα τελευταίας εβδομάδας ή τους τελευταίους μήνας παρατηρούνται αλλεπάλληλα κρούσματα τιούτων απαραδέκτων επιθέσεων εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Ιδρυμάτων του, τόσο από τον στυλόν μιας μερίδος του τουρκικού τύπου, όσον και εμπράκτος, δια λιθοβολισμών, δια αποπειρών εμπρισμού και ούτω καθεξής. Εκφράζομεν την πεποίθησή μας, την βεβαιότητά μας, ότι τας ενεργείας αυτάς δεν εγκρίνει το επίσημο τουρκικό κράτος, το οποίο δια του Υπουργείου Εξωτερικών καθά ανεγνώσαμεν εις τον τύπον επέστησε την προσοχήν τινών εκ των νεωστή εκλεγέντων δημάρχων ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην προβαίνουν εις δηλώσεις εμπριστικάς εοποίε εν τελευταία αναλύση είναι αντίθετη εις τα πραγματικά συμφέροντα της Τουρκίας. Εμείς ως Οικουμενικών Πατριαρχείων και ως μειονότης, η οποία ζει εις την Τουρκία, διατηρούμε την ψυχραιμία μας. Προσευχόμεθα, ευκαιρίας δοθήσεις, καταγγέλλομεν τα στιάφτας ενεργείας εις τας επισήμους κυβερνητικάς αρχάς, από τα οποία λαμβάνουμε την διαβεβαίωση ότι θα ληφθούν, ότι λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα δια την προστασία της ασφαλείας και της ακεραιότητος και των ανθρώπων και των κτηρίων και των θεσμών. Ευελπιστούμε ότι θα επικρατήσει η λογική
ότι το επίσημον τουρκικόν κράτος και εαρχέ, οι οποίοι το εκπροσωπούν στην πόλη μας, θα προστατεύσουν και την ζωή και την ασφάλειά μας, όπως το εζητήσαμε διεπισήμου από του Πατριαρχικού Θρόνου, ομιλίας ημών, κατά τον παρελθόντα Σεπτέμβριον, εξ αφορμής της βεβηλώσεως ενός νεκροταφείου της Ομογενείας εις την περιοχή του Βοσπόρου. Εζητήσαμε τότε επιλέξει από την κυβέρνηση της χώρας μας να μην επιτρέπει εις εξτρεμιστικά στοιχεία να εκτονώνονται βεβηλώνοντας ιερούς χώρους μιας χριστιανικής μειονότητος, η οποία από αιώνων πολλών ζει και δραστηριοποιείται και προσφέρει την ειρηνική μαρτυρία της στην περιοχή αυτήν, στην οποία την έταξεν η πρόνοια του Θεού. Στα εισαγωγικά τα οποία είπομεν ενώπιον της αγάπης σας στην αρχή αυτής της συνεντεύξεως, εδηλώσαμεν σαφώς, νομίζομεν, ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν έχει νομικιστικάς προδιαγραφάς ή διατάξεις, τας οποίας θα εφιλοδόξει να επιβάλλει επί των πιστών της. Δίδει δια της διδασκαλίας της το γενικότερον πλαίσιον μέσα εις το οποίον καλείται να διαμορφώσει την προσωπική του ζωή έκαστος ορθόδοξος χριστιανός. Η Ορθόδοξος Εκκλησία συνιστά εις τους πιστούς της, επειδή δεν έχει προκαθορισμένας συνταγάς γενικός ισχυούσας, συνιστά, επαναλαμβάνομεν, εις τους πιστούς της να συμβουλεύονται δια κάθε προσωπικών των πρόβλημα των πνευματικών των εξομολόγων των. Και μεταξύ του εξομολόγου και του συγκεκριμένου πιστού ενώπιον του Θεού λύεται ευχερός φρονούμεν κάθε πρόβλημα του είδους που αναφέρατε. Είναι περιττόν να προσθέσομεν ότι η Εκκλησία διάκειται συμπαθώς προς τα θύματα αυτής της τρομεράς συγχρόνου μάστιγος του AIDS και προς τα θύματα κάθε άλλης ασθενείας. Δεν καλείται να δικάσει τους πιστούς διατί έφτασαν εις αυτό το σημείο, ότι έπρεπε να εφαρμόσουν τους κανόνες της ηθικής της Εκκλησίας. Ασφαλώς και έπρεπε, αλλά από την στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος με τας γνωστάς αδυναμίας του έπεσε θύμα, επλανήθη και έγινε θύμα της μιας ή της άλλης ασθενείας, των ναρκωτικών, του AIDS και ούτου καθεξής, η Εκκλησία ως στοργική μητέρα καλείται να σταθεί εις το πλευρό του και με όλα τα εις την διάθεσή της μέσα να τον συμπαρασταθεί και να τον σώσει και σωματικός και ψυχικός. Καταρχήν, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι δεν υπησερχόμεθα εις την πολιτική ως Οικουμενικών Πατριαρχείων, παραμένουμε πάντοτε μακράν της πολιτικής.
Όπως είπαμε και σήμερον την πρωία, η Ορθόδοξος Εκκλησία καταδικάζει πάσαν μορφήν φανατισμού, βίας, αιματοχυσίας, πολέμου και τάσεται πάντοτε υπέρ της ειρήνης και υπέρ της επιλύσεως των διαφορών μέσω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη την πεποίθηση ημών ότι η σύραξη εις την περιοχή της τέως Ιουγκοσλαβίας δεν είναι θρησκευτικός πόλεμος. Αυτό το υπεγράψαμε και επισήμως χριστιανοί και μουσουλμάνοι και Εβραίοι κατά την εις την διακήρυξη του Βοσπόρου την εκδοθήσαν εις το τέλος του συνεδρίου περί ειρήνης και ανοχής των παρελθόντα Φεβρουάριων εις την έδρα μας. Επομένως, δεν δυνάμεθα να ομιλόμεν περί εμπλοκής Ορθοδόξων ή Ρωμαιοκαθολικών ή Μουσουλμάνων. Πρόκειται περί μιας αντιπαραθέσεως η οποία πιστεύουμε ότι έχει την αιτία αυτής εις εντός εισαγωγικών εις λογαριασμούς του παρελθόντος, οι οποίοι καταβάλλεται προσπάθεια να επιληθούν ατυχώς, όχι δι' ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, αλλά δια της σειράξεως και της αιματοχυσίας, πράγμα δια το οποίο εκφράζομεν απολύτως, σαφώς, την οδύνην ημών ως Εκκλησίας. Και ευχόμεθα και προσευχόμεθα εις τον Άρχοντα της Ειρήνης να επιβλέψει και να εισακούσει τας προσευχάς εκατομμυρίων ανθρώπων, όχι μόνον εις την περιοχή μας, αλλά και εις ολόκληρον τον κόσμο, και να δώσει την λύση, την ειρηνική, γύρω από μίαν τράπεζα διαπραγματεύσεων, πράγμα δια το οποίον προέβημεν εις εκκλήσεις κατ' επανάληψη κατά τους παρελθόντας μήνας, αφότου εξεδηλώθη αυτή η σύραξη. La question